είμαστε έτοιμοι για την τελετή παράδοσης παραλαβής. Εδώ είναι η απερχόμενη Υπουργός Υγείας, η κυρία Πόπη Κανάρη, να της δώσουμε το λόγο. Άρα. Αγαπητοί συνεργάτες, με ακούτε? Σήμερα στέκομαι ενώπιον σας για να κλείσω τον κύκλο ενός αξιόλογου ταξιδιού. Είχα την τιμή να υπηρετήσω σε αυτό το σημαντικό χαρτοφυλάκιο και να εργαστώ με μια αφοσιωμένη ομάδα επαγγελματιών. Για αυτή την ευκαιρία που μου δόθηκε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, κ. Νίκο Χριστοδουλίδη. Η θητεία μου ως Υπουργός Υγείας ήταν εμπειρία πλούσια σε προκλήσεις, αλλά και σε επιτυχίες. Από αυτή τη θέση εργάστηκα από την πρώτη μέρα με ζήλο και πάθος, έχοντας κατά νου μόνο το κοινό καλό. Γι' αυτό και σήμερα παραδίδω τα κλειδιά αυτού του Υπουργείου με υπερηφάνεια, γνωρίζοντας ότι έδωσα το άπαν των δυνάμεών μου, όπως έκανα εξάλλου σε κάθε θέση που υπηρέτησα στη μακρά μου πορεία. Κατά τους 10 μήνες παραμονής μου στο Υπουργείο Υγείας, καταφέραμε να επιτύχουμε πολλά. Καταφέραμε από τις 77 δράσεις που έθεσε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης στο πρόγραμμα διακυβέρνησης του, να υλοποιήσουμε 26 δράσεις στην ολότητά τους. Επίσης, άλλες 16 δράσεις από τις συνολικά 77 υλοποιήθηκαν σε ποσοστό 75% και 22 δράσεις σε ποσοστό 50%. Και αυτό όλο για ένα πενταετές πρόγραμμα. Συνεπώς, υλοποιήσαμε ένα μεγάλο αριθμό δράσεων σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και προωθήσαμε θέματα που χρόνιζαν στα συρτάρια του Υπουργείου μας. Παράλληλα, προωθήσαμε προς υλοποίηση και άλλες δράσεις, οι οποίες δεν βρίσκονταν στο πρόγραμμα της διακυβέρνησης του κ. Χριστοδουλίδη, όπως η προώθηση συμφωνιών μεταξύ Κύπρου και Ελλάδας για θέματα μεταμοσχεύσεων, αγοράς φαρμάκων και ανταλλαγής εμπειρογνωμοσύνης στον τομέα της ψυχικής υγείας. Ενδεικτικά αναφέρω ακόμα λίγα παραδείγματα. Τον επόμενο μήνα αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή μια μεγάλη εκστρατεία για προώθηση του επαγγέλματος του νοσηλευτή, η οποία θα καλύπτει πάρα πολλές παραμέτρους συμπεριλαμβανομένων και υποτροφιών, και σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας υπάρχει θέληση να προωθηθεί η μεταλλικιακή διετής φοιτηση φροντιστών. Επίσης, ολοκληρώσαμε τη στρατηγική για την προώθηση του φυσιολογικού τοκετού, η οποία αναμένεται να κατατεθεί ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου πολύ σύντομα. Ολοκληρώθηκε και η προεργασία για την έναρξη του Κέντρου Κλινικής Τεκμηρίωσης με την εφαρμογή πρωτοκόλων και ταυτόχρονη προετοιμασία της νομοθεσίας. Παράλληλα, σε προχωρημένο στάδιο επεξεργασίας βρίσκονται μεταξύ άλλων τα νομοσχέδια που αφορούν την παροχή υπηρεσιών ασθενοφόρων, τα κέντρα αποκατάστασης και αποθεραπείας, την ανακουφιστική φροντίδα και την λειτουργία πανεπιστημιακών κλινικών. Σημειώνω ότι έγιναν και πάρα πολλά στον τομέα της πρόληψης μέσω νέων πληθυσμιακών προγραμμάτων, τα οποία θα ξεκινήσουν εντός του 2024 και μέσω της αναβάθμισης κάποιων υφιστάμενων νομοθεσιών. Όλα τα πιο πάνω δεν θα είχαν επιτευχθεί χωρίς την στήριξη της ομάδος μου εντός και εκτός Υπουργείου, των τμήματων του Υπουργείου, των άλλων Υπουργείων και Υφυπουργείων, του ΟΑΗ, του ΟΚΙΠΗ, της Ιατρικής και Ακαδημαϊκής Κοινότητας και όλων των επαγγελματιών υγείας, της ΟΣΑΚ και άλλων μη κερδοσκοπικών οργανισμών και οργανωμένων συνόλων, τα οποία εθελοντικά συμπληρώνουν σε μεγάλο βαθμό το έργο του Υπουργείου και στους οποίους οφείλω εγκάρδιες ευχαριστίες. Θέλω να εκφράσω τη βαθιά μου ευγνωμοσύνη προς όλους τους πιο πάνω και ιδιαίτερα στους συνεργάτες μου για την αφοσίωση και την συνεργασία τους κατά τη διάρκεια αυτού του ταξιδιού. Ένα ταξίδι με την αμέριστη στήριξη της οικογένειάς μου, την οποία ευχαριστώ με όλη μου την καρδιά. Ένα ταξίδι με αδιαπραγμάτευτες αξίες που δεν είναι άλλες από την υγεία και την ευημερία των συμπολιτών μας. Κάθε πρόκληση αντιμετωπίστηκε με αποφασιστικότητα και κάθε επιτυχία ήταν αποτέλεσμα συνεργασίας και συνεπούς προσπάθειας. Αγαπητέ κύριε Δαμιανού, όπως γνωρίζετε, αναλαμβάνετε τα ενία ενός ευαίσθητου Υπουργείου,
αφού πραγματεύεται με το πιο πολύτιμο αγαθό, την υγεία. Οι απαιτήσεις είναι πραγματικά πολλές και αρκετές φορές η εξίσωση προς επίλυση ζητημάτων που άπτονται αυτού του τομέα δεν είναι εύκολη. Εκφράζω τη βαθιά μου πεποίθηση ότι θα αφοσιωθείτε στη συνέχιση των προσπαθειών που έγιναν τόσο από μένα όσο και από τους προκατόχους μου για αναβάθμιση της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών υγείας. Το ΓΕΣΥ ήρθε για να μείνει και θα μείνει. Κατά τη διάρκεια της θητείας μου, όπως προανάφερα και πιο πάνω, προσπαθήσαμε να βελτιώσουμε το Γενικό Σύστημα Υγείας εστιάζοντας την πρόληψη, την προσβασιμότητα και την ποιότητα των υπηρεσιών μας. Παρά τις προκλήσεις, καταφέραμε να επιτύχουμε ορισμένες σημαντικές βελτιώσεις. Το Γενικό Σύστημα Υγείας μας απαιτεί συνεχή ενίσχυση και συνεργασία όλων των εμπλεκομένων. Σήμερα, φεύγοντας από αυτή τη θέση, ένας κύκλος κλείνει. Σας διαβεβαιώνω, ωστόσο, ότι θα συνεχίσω να καλλιεργώ μια ενεργή συμμετοχή στην κοινωνία για το κοινό καλό. Είναι σημαντικό εξάλλου να αντιληφθούμε ότι κάθε θητεία, από όποιο μετερίζει και αν βρισκόμαστε, αποτελεί μια στιγμή στο χρόνο, με την αξία της να διακρίνεται στο πώς διατηρούμε την αξιοπρέπεια και το ήθος μας και συνεισφέρουμε στο κοινό καλό. Κύριε Δαμιανού, σας εύχομαι από καρδιάς κάθε επιτυχία στους στόχους που έχετε θέσει. Καλώς ήρθατε στο Υπουργείο Υγείας. Να είστε καλά. Αγαπητοί συνεργάτες, καλημέρα σας. Σήμερα αποχαιρετούμε από το Υπουργείο Υγείας την κυρία Πόπη Κανάρη, μετά από παρουσία της ως πολιτική προϊστάμενη του Υπουργείου Υγείας. Μπορεί να ήταν σύντομο το πέρασμα της κυρίας Κανάρης από το Υπουργείο, αλλά σίγουρα αποχωρώντας αφήνεται το δικό σας στίγμα. Το Υπουργείο της Υγείας είναι ένα πάρα πολύ απαιτητικό Υπουργείο, αφού στην πραγματικότητα αποτελεί το φύλακα άγγελο της υγείας των συνανθρώπων μας, σε αυτούς τους πολύ δύσκολους καιρούς που περνά ο τόπος. Κατά τη διάρκεια της δικής σας παρουσίας, όλοι εδώ οι συνεργάτες προσπαθήσαμε όπως συνηθίζουμε άλλωστε και δώσαμε τον καλύτερο εαυτό για υποβοήθηση αυτού του πολύ δύσκολου έργου σας. Με την αποχώρηση σας ευχόμαστε κάθε καλό, υγεία σε εσάς και στην οικογένειά σας. Αγαπητέ Υπουργέ της Υγείας, εγώ δεν θα επαναλάβω τα αυτονόητα πως το Υπουργείο Υγείας είναι από τα πιο ζωτικής σημασίας Υπουργεία, καθότι έχει στο επίκεντρο τον άνθρωπο, τις ανάγκες του, αλλά και την ποιότητα της ζωής του. Είναι ένα πολυσχηδές Υπουργείο με πολλές ανάγκες, υπηρεσίες, αλλά και πάρα πολλές προκλήσεις. Γι' αυτό η συνεργασία, η σύμπνοια, αλλά και η κοινή προσπάθεια όλων όσων ταχθήκαμε να το υπηρετήσουμε είναι ο ακρογωνιαίος λίθος για να πάμε μπροστά και να επιτύχουμε στους στόχους μας που είναι η σωτηρία των ανθρώπων από πολύ σοβαρά θέματα υγείας. Θέλω να καλωσορίσω εδώ σήμερα στο Υπουργείο Υγείας τον αγαπητό Υπουργό κύριο Μιχάλη Δαμιανού, εκ μέρους όλου του προσωπικού του Υπουργείου Υγείας, εκ μέρους του Προέδρου του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας, του Αναπληρωτή Γενικού του ΟΑΗ, του Φίλτα του Προέδρου του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών τον κύριο Μαρίνο Καλή και τον αγαπητό Γενικό του ΟΚΙΠΗ τον κύριο Σταύρο, τον κύριο Σταυρίδη.
Και θα ήθελα να πω και να δώσω και τις δικές μου έτσι προσωπικές ευχές και να πούμε ότι θα σταθούν όλοι αυτοί οι υπουργοί μου δίπλα σας για να μπορεί να φέρετε εις πέρας με επιτυχία αυτά τα νέα καθήκοντα που αναλαμβάνετε σήμερα. Την υλοποίηση του προγράμματος του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη, την αυτονόμηση των δημόσιων νοσηλευτηρίων και του ΟΚΙΠΗ, επίσης και το πιο σημαντικό το οποίο θα ήθελα να πω είναι ότι βιώνουμε σήμερα έναν μεγάλον ανταγωνισμό σε αυτόν το σημαντικό τομέα της υγείας. Και τα νοσηλευτήρια οφείλουν όλα τα οποία είναι εντός γεσί και ο ΚΙΠΗ και τα διάφορα άλλα νοσηλευτήρια, για να μην τα απαριθμίσω σήμερα, οφείλουν να δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό προς την εξυπηρέτηση του Κύπριου ασθενή. Το Υπουργείο Υγείας οφείλει μέσω αυτού του ρυθμιστικού και του εποπτικού του ρόλου να διασφαλίσει την ύπαρξη αυτού του υγιούς ανταγωνισμού. Αυτό είναι μία μεγάλη πρόκληση και όλοι εμείς θα σταθούμε και συνοδοιπόροι αλλά και συνεργάτες για να μπορέσετε εσείς να επιτύχετε σε αυτό το δύσκολο έργο. Σας καλωσορίζω και λέω ότι το Υπουργείο Υγείας θα πρέπει να είναι το δεύτερο σπίτι σας. Και γιατί το λέω αυτό, θα τολμήσω να παρομοιάσω το Υπουργείο όπως ένα μελίσι, το οποίο εργάζεται άοκνα, συνειδητά και ακούραστα, με γνώμονα να διασφαλίσουμε στον πολίτη το πιο πολύτιμο αγαθό, την υγεία, και τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής του και της ευημερίας του. Πάντα καλά, την αγάπη μου. Αυτή είναι για σας, με πολύ αγάπη. Να είστε καλά. Και αυτή, για σας, να είστε καλά. Ελάτε, υπουργέ. Καταρχάς, να ευχαριστήσω θερμά τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για την εμπιστοσύνη που με έχει δείξει αναθέτοντας μου ένα τόσο νευραλγικό Υπουργείο. Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για μένα και σαφώς μια πρόκληση στην οποία προτίθεμαι να αντιμετωπίσω με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Παράλληλα, νιώθω την υποχρέωση δημόσια να αναφερθώ στην προκάτοχό μου και να την ευχαριστήσω για την προσφορά της για δεκαετίες στον τομέα της δημόσιας υγείας και το τελευταίο χρονικό διάστημα ως πολιτική προϊσταμένη του Υπουργείου Υγείας. Έμπραχτα θα αναγνωρίσουμε το έργο της, υλοποιώντας τα όσα έχει τροχοδρομήσει μαζί με τους συνεργάτες της τους τελευταίους μήνες. Να είναι σίγουρη η κυρία Πόπη Κανάρη ότι θα συνεχίσουμε το έργο της και με την υλοποίηση του προγράμματος του Νίκου Χριστοδουλίδη για την υγεία, τα επιτεύγματα θα έχουν και τη δική της σφραγίδα, κάτι για το οποίο θα της είμαστε ευγνώμονες. Ευχαριστώ θερμά και την Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Υγείας, τη Δόκτωρα Χριστίνα Γιαννάκη. Είμαι σίγουρος πως η συνεργασία μας θα είναι αγαστή και επικοδομητική, με κύριο μέλημα το καλό των συμπολιτών μας. Σας διαβεβαιώ πως η πόρτα του γραφείου μου θα είναι πάντα ανοιχτή για προτάσεις, ανταλλαγή απόψεων και ανάπτυξη αμοιβαίας υποστήριξης. Κυρίες και κύριοι, αναλαμβάνω ένα δύσκολο χαρτοφυλάκιο σε μια κρίσιμη στιγμή κατά την οποία εκκρεμούν πολλά σημαντικά νομοσχέδια. Πρώτη στο μέλημα της κυβέρνησης είναι η καθολική πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας με την παροχή ενός λειτουργικού και βιώσιμου συστήματος υγείας. Στόχος μας είναι η στήριξη της αρχιτεκτονικής του ΓΕΣΥ με την παράλληλη αναβάθμισή του, διορθώνοντας τις οποιασδήποτε στρεβλώσεις που έχουν παρουσιαστεί. Επίσης, η πρόσθεση εθνικής στρατηγικής για την υγεία, η θέσπιση εθνικών προγραμμάτων πρόληψης ασθενειών βάσει διεθνών προτύπων, καθώς και η αποτελεσματικότερη διαχείριση κρίσεων υγείας, αποτελούν μέρος του προγράμματος διακυβέρνησης του Νίκου Χριστοδουλίδη, για την υλοποίηση του οποίου θα εργαστούμε εντατικά. Ταυτόχρονα, η ενίσχυση της φαρμακευτικής καινοτομίας,
η θωράκιση του τομέα της ψυχικής υγείας και απεξάρτησης και η αποτελεσματική λειτουργία των δημόσιων νοσηλευτηρίων του ΟΚΙΠΗ, συμπεριλαμβάνονται στους πυλώνες που στόχο έχουν την αναβάθμιση των συνθήκων παροχής υπηρεσιών. Θέλω να τονίσω το εξής. Η απρόσκοπτη παροχή ποιοτικών υπηρεσιών υγείας σε όλους τους δικαιούχους του συστήματος είναι αδιαπραγμάτευτη. Η υγεία είναι το υπέρτατο αγαθό για τον άνθρωπο και εμείς πρέπει να είμαστε οι φύλακές του. Με πλήρη επίγνωση των καθηκόντων που μου ανατέθηκαν, σας διαβεβαιώ πως θα εργαστώ με όλες μου τις δυνάμεις, έχοντας πρώτα και πάνω απ' όλα στο επίκεντρο τον άνθρωπο. Κλείνοντας, θα ήθελα να δηλώσω ότι δεν αναλαμβάνω το Υπουργείο Υγείας για οποιοδήποτε άλλο λόγο παρά μόνο για την παραγωγή έργου. Σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Θα παραμείνετε και πρόεδρος του ΔΥΚΟ. Θα τα δούμε στην πορεία. Δεν υπήρχε κάποια πρόθεση παρέντηση, αλλά είναι κάτι το οποίο σαφώς θα το δούμε στην πορεία, αναλόγως και των καθηκόντων, των δεσμεύσεων και ούτω καθεξής. Δεν είναι για την ώρα. Η κυρία Καλάρη, θα θέλατε να μας πείτε καθόλου για δυσκολία που έχετε στείλει στον πρόεδρο ή για δημοσιεύματα που λένε ότι είμαστε εκφράζετε τη δυσαρέσκεια σας για αυτή την αλήθεια. Καμία δυσαρέσκεια πρώτο. Στόχος αυτής της επιστολής ήταν για να έχει στα χέρια του ο πρόεδρος της Δημοκρατίας το έργο που επιτελέσαμε μέσα στους 10 μήνες και να είναι και μια απαρχή για τον επόμενο υπουργό μας να γνωρίζει τι ολοκληρώσαμε, τι πρόκειται να ξεκινήσουμε το 24 και τι οφείλουμε στη συνέχεια να ολοκληρώσουμε στη βάση αυτού του προγράμματος. Τίποτε άλλο. Ευχαριστώ.